Είμαι ο Γιώργος Γλινός, ερευνώ διάφορα ιστορικά στοιχεία της Άνδρου. Η καταγωγή μου είναι από το Κόρθι και θα αναφερθούμε σε ορισμένα ιστορικά στοιχεία σχετικά με το πλαίσιο που αφορά την Καπαριά και την ευρύτερη περιοχή του Κορθίου. Η ιστορική αναδρομή στην Καπαριά φυσικά δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από τον αρχαιολογικό χώρο της Πλάκας. Η Χριστίνα Τηλεβάντου αναφέρει ότι η ζωή στην Άνδρο κατά την εποχή του Βουχαλκού τεκμηριώνεται κυρίως από το μεγάλο οικισμό της Πλάκας. Αποτελεί μοναδικό έβριμα για τη μελέτη της πολιτιστικής συνέχειας στις Κυκλάδες από την πρώιμη πρωτοκυκλαδική στη μέση εποχή του Χαλκού. Πιθανότατα εγκαταλείφθηκε από ισχυρό σεισμό στο τέλος της πρώιμης μεσοκυκλαδικής περίοδου. Η Χερσόνησος παρουσιάζει στη βόρεια πλευρά φυσική οχύρωση, καθώς και δύο όρμους στις δύο πλευρές, οι οποίες αποτελούσαν ιδανικά ραξοβόλια. Την Πλάκα και τα Μουδαριά δηλαδή. Το οικοδομικό υλικό φαίνεται να έχει στηβαχτεί σε ξεροληθιές 3 έως 4 μέτρων. Η ακμή του οικισμού τοποθετείται μεταξύ του 2200 και του 1700 π.Χ. Ανασκάφηκε τμήμα συνοικίας με οικοδομήματα καθώς και μικρή πλατεία. Η ίδρυση της Πλάκας πιθανότατα ανάγεται στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. Στον αρχαιολογικό χώρο έχουν εντοπιστεί εκτεταμένες βραχογραφίες όμοιες με τις βραχογραφίες που βλέπουμε στο Στρόφυλλα. Έτσι, ενδέχεται οι κάτοικοι του Στρόφυλλα να μετακινήθηκαν στην Πλάκα. Λίγο παραπέρα προς το Καλαμάκι, στη θέση Ελληνικό, που είναι το τοπονύμιο που χρησιμοποιούσαν παλιότερα οι Ρωμιοί για να αναφέρουν μέρη όπου έβρισκαν αρχαία μνημεία από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Εκεί λοιπόν στο Ελληνικό συναντούμε την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και ο Δημήτρης Πασχάλης αναφέρει την ύπαρξη πλαζικού αρχαίου τείχους από μεγάλες πέτρες. Η ανθρώπινη παρουσία μαρτυρείται στην περιοχή του κάμπου του Κορθίου ήδη από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης της κεραμικής στο χώρο γύρω από τον Άγιο Γιάννη το Θεολόγο, με βάση τη δημοσίευση της Μαρίνας Βόγκλ. Η μελέτη της κεραμικής στο συγκεκριμένο σημείο έδειξε αδιάκοπη δραστηριότητα στον κάμπο του Κορθίου από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν έως τους νεότερους χρόνους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αποτελεί μία από τις καλύτερα διατηρημένες παλαιοχριστιανικές εκκλησίες στον χώρο του Αιγαίου και με βάση τη μελέτη του Σταύρου Μαμαλούκου ανάγεται περίπου στον 5ο ή 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή αναφέρει ο Δημήτρης Πασχάλης στον κατάλογο αρχαίων ευρημάτων στις Χώνες, όπου βρέθηκαν επιτύμβιες πλάκες, οι οποίες ωστόσο θα μπορούσαν να έχουν μεταφερθεί από άλλο σημείο. Οι πλάκες αυτές βρίσκονται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν την αραβική εξάπλωση, με τις πειρατικές επιδρομές στον νησιωτικό χώρο από τα μέσα του 7ου αιώνα και μετέπειτα, οι κάτοικοι των νησιών αποσύρθηκαν από τα μη επαρκώς οχυρωμένα παραθαλάσσια σημεία προς την ενδοχώρα, συνήθως σε μία ώρα τα σημεία από την πλευρά της θάλασσας και κοντά σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που θα μπορούσαν να τους προσφέρουν επάρκεια τροφίμων λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στο εμπόριο εξαιτίας των θαλάσσιων επιδρομών. Η Καπαριά παρουσιάζει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, καθώς βρίσκεται σε σημείο μη ορατό από την πλευρά της θάλασσας και στο βάθος του κάμπου του Κορθίου. Η περιοχή έχει αρκετές πηγές που τροφοδοτούν το λεγόμενο Καπαριανό ποταμό, ο οποίος αποστραγγίζει τον κάμπο του Κορθίου. Η Καπαριά αποτελείται από τους οικισμούς Μεγάλο ή Πέρα Χωριό, Τζέο, το εγκαταλειμμένο Μαρτζέο ή Μαρκίο, το Μαρτσίο μάλλον, τα Βορεινά και τους Μωρακαίους. Είναι κτισμένες στις πλαγιές της Γερακώνας. Ο ορεινός αυτός όγκος, σε αντίθεση με τους άλλους ορεινούς όγκους της κεντρικής και νότιας Άνδρου, παρουσιάζει ορισμένες εξάρσεις στις βουνοκορφές, οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να οχυρωθούν. Το απάνω κάστρο στην περιοχή του Κοχύλου έχει ανασκαφεί και φαίνεται να ανάγεται στην εποχή της Λατινοκρατίας. Άλλη οχύρωση που έχει επισημανθεί είναι ο λόγος του παλαιοκάστρου ανάμεσα σε Επισκοπείο και Χώνες. Με βάση το χάρτη των Μαμάη και Σταυλά του 1896, πολύ κοντά στην Καπαριά, στη ράχη που μεσολαβεί ανάμεσα στο χωριό και στην Πλάκα, υπάρχει το τοπονύμιο Βίγλα στην περιοχή όπου βρίσκεται ο ναός του προφήτη Ηλία. Το σημείο είναι ιδεώδες για την κατόπτευση των δυτικών παραλίων της Πλάκας, στις οποίες δεν έχουν οπτική επαφή οι οχυρώσεις στο Πάνω Κάστρο και στο Παλιό Κάστρο. Το σημείο αυτό επικοινωνεί με τα ανωτέρω οχυρά. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν η Καπαριά να εξυπηρετούσε την επάντρωση των απαραίτητων βαρδιών για τη συγκεκριμένη Βίγλα. Παρότι η Καπαριά βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το Απάνω Κάστρο, είναι σε μικρή απόσταση από τα Παλαιόκαστρα, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον δύο στράτες που συνδέουν την Καπαριά με την οχυρή αυτή θέση. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν η ίδρυση του χωριού να συνδέεται με τη δημιουργία της ανωτέρω οχύρωσης
η οποία εκτιμάται από ερευνητές ότι ανάγεται στην ταραγμένη μέση βυζαντινή περίοδο. Ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια αρχαιολογική μελέτη του χώρου ώστε να εξαχθούν πιο ασφαλείς συμπεράσματα. Οι πηγές σχετικά με τοπονύμια της Άνδρου γενικά σπανίζουν στα χρόνια της Λατινοκρατίας, ενώ είναι παντελώς ανύπαρκτα στη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου. Αντίθετα, στα χρόνια της Οθωμανικής κατάκτησης, εξαιτίας της λειτουργίας Ορθόδοξων μοναστηριών, υπάρχουν αρκετά έγγραφα που αναφέρονται σε τοπονύμια τα οποία σώζονται στις ημέρες μας. Περισσότερο έχουν μελετηθεί τα έγγραφα της Μονής Αγίας και δευτερευόντως του Αγίου Νικολάου. Τα μοναστήρια αυτά στη Βόρεια Άνδρο αναφέρονται μόνο σποραδικά σε τοπονύμια της περιοχής του Κορστίου και πολύ συχνότερα σε περιπτώσεις αφιερώσεων από τη Βόρεια και δευτερευόντως την Κεντρική Άνδρο. Παρ' όλα αυτά, η Καπαριά αναφέρεται ως χωριό σε έγγραφα της Μονής Αγίας στα 1583, το οποίο αφορά αφιέρωση ελαιόδεντρου από τον Ιωάννη Καψούρη στην περιοχή στο Δρύ αναφέρεται. Τέτοιο τοπονύμιο εντοπίζεται στις ημέρες μας στην περιοχή πάνω από την Πλάκα, κοντά στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στη θέση Κόντι, όπου υπάρχει και ομώνυμη πηγή, ενώ η περιοχή, ίσως όχι τυχαία, χαρακτηρίζεται ως μετόχη. Στην ευρύτερη περιοχή της Πλάκας και συγκεκριμένη στη θέση Χάλαρα, αναφέρεται άλλο έγγραφο του 1717. Η περιοχή Χάλαρα σήμερα εντοπίζεται κοντά στον αμαξιστό δρόμο Σταυροπέδας Καπαριάς, κάτω από τον προφήτη Ηλία. Στο συγκεκριμένο έγγραφο, ανταλλάσσει ελαιώνα στην περιοχή η αρχοντική οικογένεια Καΐρη με τον κύριο Νικολό Ιερομάρκο, ένα αντικτήματο στη Λαρδιά. Και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για περιοχές ιδιαίτερα επικλινής, όπου θα χρειάζονταν αναβαθμίδες για τα συγκεκριμένα ελαιόδεντρα. Είναι σαφές λοιπόν ότι η περιοχή αυτή, εκτός της άμεσης επαφής με το χωριό, στην ευρύτερη περιοχή της Πλάκας, είχε ήδη από πολύ νωρίς διαμορφωθεί με αναβαθμίδες σε μασιές. Είναι εύλογο λοιπόν να θεωρήσουμε ότι οι μασιές στην περιοχή πλησίων του χωριού της Καπαριάς ανάγονται πολύ νωρίτερα. Με βάση την μελέτη του αρχιτέκτονα και ερευνητή Νίκου Βασιλόπουλου για τη Λατινοκρατία στην Άνδρο, η Καπαριά θεωρείται ότι υπαγόταν στο φέοδο των Αγριδίων, το οποίο εκτινόταν από την περιοχή του Απάνω Κάστρου μέχρι την Πλάκα και από τον Καπαριανό ποταμό έως τα Διποτάματα. Στα 1321, ο ηγεμόνας της Άνδρου φαίνεται να δίδει το ανωτέρο φέοδο μαζί με το Απάνω Κάστρο στο δευτερότοκο γιο του, ενδεικτικό της σημασίας του συγκεκριμένου φέοδου λόγω της ανωτέρω οχύρωσης. Στην περιοχή της Καπαριάς, ο Νίκος Βασιλόπουλος επισημαίνει ως ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρία μνημεία. Εδώ τον Άγιο Γεώργιο το Φαράλι, όπου εντοπίζει ασυνήθιστες κατασκευές, όπως τόξο πάχους 1,35 μέτρων, καθώς και ασυνήθιστη υπερυψωμένη θέση του ναού. Ο ερευνητής αποδίδει τα ανωτέρω σε προγενέστερο μνημείο, ίσως ναό ή μοναστήρι το οποίο αποδίδει στη Βυζαντινή εποχή. Σε μικρή απόσταση από τον Άγιο Γεώργιο το Φαράλι υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης τον Πρίνο, το οποίο ο κ. Βασιλόπουλος συνδέει με το βουνί. Το μνημείο αυτό πρόκειται περί δίκλητου ναού. Οι δίκλητοι ναοί φαίνεται να ανάγονται στην εποχή της Λατινοκρατίας και εξυπηρετούσαν το καθολικό και το ορθόδοξο δόγμα στα ξεχωριστά κλήτη. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει ένα ασυνήθιστο ιερό. Το ιερό ξεχωρίζει εξωτερικά μόνο στο βόρειο κλήτος, ενώ συνήθως οι δίκλητοι είχαν είτε δύο εξωτερικά ιερά, είτε μόνο στο νότιο καθολικό κλήτος. Ο ερευνητής αποδίδει τη θέση του ναού σε πιθανότατα κάποια σκοπιά. Ο σημαντικό μνημείο αναφέρει και το ναό των Αγίων Αναργύρων. Ο ναός αυτός, από τους ελάχιστους πλήρως θολωτούς στο νησί, παρουσιάζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Διαστάσεις με βάση τα πρότυπα των καθολικών εκκλησιών, στρογγυλούς φεγγίτες και στέγαση με μπαρόκ κλίσεις. Ο ερευνητής την εκτιμά στο 16ο αιώνα. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί βέβαια και από τους αρχαιολόγους. Στην περιοχή της Καπαριάς συναντούμε μεγάλο πλήθος περιστεριώνων. Οι περιστεριώνες ως πρακτικοί ανάγονται στα χρόνια της Λατινοκρατίας. Με βάση τα δεδομένα της Οθωμανικής απογραφής του 1670 που μας παρέθεσε με όλα τα ονόματα ανά ενορία ο Ηλίας Κολοβός, στην Καπαριά εντοπίζεται μία ενορία αυτή της Παναγίας με 23 νοικοκυριά. Με βάση τη μεθοδολογία που προτείνει ο Ηλίας Κολοβός μπορούμε να εκτιμήσουμε τον πληθυσμό σε περίπου 100 με 120 άτομα. Η ενορία της Παναγίας πιθανότατα θα πρέπει να ταυτιστεί κυρίως με τον οικισμό στο μεγάλο χωριό, με βάση και τα μετέπειτα πληθυσμιακά δεδομένα.
Στα νοικοκυριά αυτά δεν καταγράφεται κάποια περίπτωση άρχοντα με βάση την καταγεγραμμένη έγκυα ιδιοκτησία. Μάλιστα, οι ιερείς του χωριού φαίνονται να σχετίζονται με την οικογένεια Ξανθού, που δεν τη συναντούμε αλλού στην περιοχή του Κορθίου, ενώ είναι από τις πολυπληθέστερες στην περιοχή της χώρας και ιδίως σε Λάμερα, Στραπουργές, Μέντες και Λιβάδια την ίδια εποχή. Είναι αρκετά πιθανό λοιπόν να μετακινήθηκαν για να καλύψουν κάποιες ιερατικές ανάγκες. Στους ιερείς της Καπαριάς καταγράφεται και ένας ακόμη με επώνυμο Μαθαίος. Στην Καπαριά εντοπίζεται ασυνήθιστος αριθμός ατόμων που φαίνεται να σχετίζονται με τη Βόρεια Άνδρο σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά του Κορθίου. Έτσι εντοπίζουμε τον Τζίκα ή Γκίκα Ματζόρο, επώνυμο που συναντάται στην Άρνη, καθώς και μέλη της οικογένειας Λάβδα, την οποία στα 1670 εντοπίζουμε με αρκετά αρβανίτικα βαπτιστικά ονόματα σε Άρνη, καθώς και σε Σασά Κουρέλη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμφάνιση της οικογένειας Μωράκη στα Οθωμανικά κατάστοιχα του 1670. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο οικισμός της Καπαριάς των Μωρακίων άντλησε το όνομά της από τη σχετική οικογένεια. Υπάρχει σχετική παράδοση στην ελόγω οικογένεια για ιταλική αρχοντική καταγωγή. Ενδεχομένως να σχετίζεται με την αρχοντική οικογένεια των Μόρων, οι οποίοι εμφανίζονται ως φεουδάρχες στον Αμόλοχο με βάση έγγραφο του 1521, το οποίο έχει καταγράψει στη μελέτη του ο Τίτος Γιοχάλας. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να συνηγορούν δύο έγγραφα της Μονής Αγίας, όπου εντοπίζεται αφενός ο Γιώνης Μωράκης στα 1585 στον Αμόλοχο, ενώ στα 1606 εμφανίζεται ένας Νικόλας Μωράκης ως επίτροπος δύο κυριών, της Τομαζίνας και της Μαρούλας Μουρζίνη, συγγενών του αποθανόντος Γιανούλη Μουρζίνη ή Μουρζή. Όλα τα νοτέρω βαπτιστικά ονόματα παρουσιάζουν έντονα καθολικά στοιχεία. Επίσης, να αναφέρουμε εδώ ότι στην απογραφή του 1670 το επώνυμο Μωράκη εντοπίζεται μόνο στην Καπαριά και σε όμορα με αυτή χωριά, όπως η πίσω μεριά και το βουνί, και δεν εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Άνδρο. Επίσης, να αναφέρουμε εδώ ότι ο οικισμός της Καπαριάς με το όνομα Τζέο, με βάση τον Δημήτρη Πολέμη, φαίνεται να σχετίζεται με τον ηγεμόνα της Άνδρου, Ζέν ή Τζέν. Από την ίδια οικογένεια φαίνεται να προέρχεται και η οικογένεια Ζέη, μέλος της οποίας είναι και η Άλκη Ζέη. Στην απογραφή του 1670, στην Καπαριά εντοπίσουμε και την οικογένεια Καζούρου με βαπτιστικό όνομα Φραντζέσκος, καθώς και η οικογένεια Γαλιάτζου, οι οποίες φαίνεται πιθανότατα να έχουν λατινογενή καταγωγή. Έτσι, η Καπαριά φαίνεται να έχει τον πλέον μεικτό πληθυσμό στην περιοχή του Κορθίου, ίσως και λόγω της θέσης της κοντά στα δυτικά παράλια, όπου οι μετακινήσεις από βορειότερες θέσεις ήταν πιο εύκολες. Άλλα επώνυμα που συναντούμε στην περιοχή έως τις μέρες μας, στην απογραφή του 1670, περιλαμβάνουν τα Αλουλούδης, Μπενάς, Καλογρίδης, καθώς και το Πατραλίδης, το οποίο θα συναντούσε κανείς παλιότερα στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Το κατάστοιχο συμπληρώνεται με τα επώνυμα Κροκίδης, Μπαρμπέρης, Κεντάς, Ντούζης, Μπανίκας και Τζάμιας. Με βάση την απογραφή, καταγράφονται στα 1670 7 ελαιοτριβεία, χαρακτηριστικό των εκτεταμένων ελαιών της περιοχής. Από τα αρχεία της αρχοντικής οικογένειας Δελαγραμμάτικα, προκύπτει σχετική ιδιοκτησία ελαιώνα στην περιοχή της Καπαριάς, έγγραφε το 1703, ενώ σε διαδοχικά έγγραφε το 1756 και 58, καταγράφεται αγορά δεντρόκηπου στο χωριό της Καπαριάς από την αρχοντική οικογένεια Δαπόντε. Στη διάρκεια της Επανάστασης, το καλοκαίρι του 1822, ξεσπούν ταραχές στην Άνδρο. Αρχικά φαίνεται κάποιοι άρχοντες να διέδωσαν ότι τα έσοδα της φορολογίας δεν αποδόθηκαν στην ελληνική διοίκηση, αλλά ότι τα εισέπραξαν προς ίδιον όφελος οι άρχοντες που είχαν αναλάβει την εισπράξη των φόρων, καθώς και ο έπαρχος του νησιού. Έτσι, τον Ιούλιο, εξεγερμένο πλήθος και οι τρεις πύργους αρχόντων, ενός Καΐρη, του Πολέμη και του Μπίστη, του Μακρομπίστη, εκ των οποίων ο Καΐρης ήταν επιφορτισμένος με την εισπράξη φόρων. Στα επεισόδια από το διαμέρισμα του Κορθίου φαίνεται να συμμετείχαν κάτοικοι της Καπαριάς και του Κοχύλου. Τον Αύγουστο ακολουθούν νέες ταραχές. Ο Δημήτρης Μπαλής από το Κόρθι καλεί σε εξέγερση τους κολύγους έναντι των αρχόντων, επισημαίνοντας ότι οι προπάτορές τους ήρθαν ως ξένοι κατακτητές και με τη βία σφετερίστηκαν τη γη των πατέρων τους, την οποία εξακολουθούν να ανέμονται βάσει δικαιωμάτων που ανάγονται στο φεουδαρχικό καθεστώς της Λατινοκρατίας. Η κεντρική διοίκηση επεμβαίνει, δίνει αμνηστία σε όσους θα σταματήσουν να υποστηρίζουν τον Μπαλή. Κατόπιν αυτής της ενέργειας, το κίνημα αποδυναμώνεται πλήρως. Ο Μπαλής καταφεύγει στην Τίνο, όπου τελικά συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Τελικά όμως αποφυλακίζεται, επιστρέφει στην Άνδρο,
διώκεται εκ νέου και τελικά αποχωρεί. Ο Μπαλής φαίνεται να επανεμφανίζεται στην περιοχή του Κορθίου, όπου φαίνεται να χρήζει εκτίμηση και να χειρίζεται τις τοπικές υποθέσεις με βάση νοταριακό έγγραφο του 1828. Μάλιστα, ο Πασχάλης αναφέρει ότι στα 1827 ηγήθηκε επίθεση στον Καπαριανό ποταμό εναντίον ατάκτων ελληνικών στρατευμάτων που λιμένονταν την Άνδρο. Σε έκθεση του 1830, επί εποχής Καποδίστρια, στην Καπαριά καταγράφονται 6 μήλοι, πιθανότατα νερόμηλοι, ίσως και κάποια νερομόμηλοι, και 7 ηλιοτριβία. Λίγο αργότερα, στα 1834, στην καταγραφή των ενοριών για λογαριασμό της Επισκοπής Άνδρου, επισημαίνονται πλέον 2 ενορίες, της Κοίμησης Θεοτόκου με 46 νοικοκυριά και της Γέννησης της Θεοτόκου με 63 νοικοκυριά. Στην πρώτη περίπτωση, προφανώς περιλαμβάνονται το Μεγάλο Χωριό και το Τζέο σε ό,τι αφορά την Κοίμηση Θεοτόκου με τα 46 νοικοκυριά, ενώ στη δεύτερη, της Γέννησης Θεοτόκου, τα Βορεινά και οι Μωρακαίοι. Όπως φαίνεται, έναντι της απογραφής του 1670 όπου είχαμε 23 νοικοκυριά, ο πληθυσμός έχει τετραπλασιαστεί πλέον μέσα σε αυτό το διάστημα από το 1670 έως το 1834, καθώς φαίνεται πλέον να εμφανίζονται 109 νοικοκυριά. Η αύξηση του πληθυσμού θα συνεχιστεί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Έτσι, στην απογραφή του 1879 καταγράφονται 830 άτομα στην Καπαριά. Η απόκληση μεταξύ της επόμενης απογραφής του 1889 είναι αρκετά μεγάλη, καθώς στα 1889 ο πληθυσμός μειώνεται σε 663 άτομα. Δεν αποκλείεται λοιπόν η τόσο μεγάλη μείωση πληθυσμού να οφείλεται πέραν της μετανάστευσης σε κάποια διαφορετική μεθοδολογία, οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα δύο στοιχεία. Πάντως έκτοτε, ο πληθυσμός ακολουθεί σταθερά μειωτική τάση, περιοριζόμενος σε 124 άτομα με βάση την απογραφή του 2011. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στο Μεγάλο Χωριό καταγράφονται στα 1928 205 άτομα και είναι ο μεγαλύτερος οικισμός, στα Βορεινά 143 και 110 στους Μωρακαίους, η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν το 2011, όπου στο Μεγάλο Ύπαιρα Χωριό πλέον καταγράφεται μόλις ένα άτομο, στους Μωρακαίους 15, ενώ τα Βορεινά πλέον συγκεντρώνουν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού με 102 άτομα. Είναι προφανές ότι η διάσχιση του κεντρικού οδικού άξονα από τα Βορεινά συνετέλεσε στη μετατόπιση του χωροταξικού κέντρου του οικισμού. Ο εκλογικός κατάλογος του 1844 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σε αυτόν καταγράφονται όλες οι πατροπαράδοτα καπαριανές οικογένειες. Ως πολυπληθέστερο επώνυμο εμφανίζεται το Πανταζής με 16 εμφανίσεις, ακολουθεί το Λουλούδης με 14, το οποίο είδαμε ότι συμπεριλαμβανόταν και στην απογραφή του 1670, με 8 τα Σαλούβαρδος και Σαραβάνος, με 7 εμφανίσεις τα Βαρθολομένος και Μπραήλας, επώνυμα που καταγράφονται και στο 1670 σε άλλα χωριά, με 5 τα Μωράκης, Καμπούρης, Φιάσης και Σκόρδος, με 4 τα Καλογρίδης, Μπενάς και Ψαρός και ούτω καθεξής. Η Καπαριά παρουσιάζει ιδιαίτερη εκλογική συμπεριφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά της Άνδρου. Μάλιστα, έχει χαρακτηριστεί από τους εκλογολόγους ως το κόκκινο χωριό. Σε ημερίδα στο Ζόρικο, πριν λίγα χρόνια, ο εκλογολόγος Ηλίας Νικολακόπουλος, στην εισήγησή του για τα εκλογικά της Άνδρου, είχε κάνει αρκετές αναφορές στην Καπαριά και την ιδιότυπη εκλογική της συμπεριφορά, αλλά και σε ορισμένες προσωπικότητες της περιοχής, όπως ο Μήλας και ο Σταμάτης Κόρδος, που προέρχονταν από την αριστερά. Ο χαρακτηρισμός κόκκινο χωριό ίσως είναι περιβολικός για ένα τόπο γέννημα του οποίου ήταν ο Γιώργος Βαρθολομαίος, σημαίνος τελέχος της Νέας Δημοκρατίας και ο νηψιός του Γιάννης. Ωστόσο, έναντι της υπολείπου Άνδρου, τα ποσοστά που λάμβαναν τα κόμματα του αριστερού φάσματος έμοιαζαν πάντα να είναι από άλλο νησί. Οι προφορικές μαρτυρίες ίσως μπορεί να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά. Με βάση το νοτέρο ιστορικό πλαίσιο που περιγράψαμε νωρίτερα, θα μπορούσαμε από την πλευρά μας να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία που ίσως ρίχνουν κάποιο φως σε αυτή τη συμπεριφορά. Όπως αναφέραμε λοιπόν, στα χρόνια της Λατινοκρατίας, η Καπαριά φαίνεται να ανήκει στο φέοδο των Αγριδίων και το Πάνω Κάστρο, το οποίο φαίνεται να δοριζόταν στο δευτερότοκο γιο του ηγεμόνα. Πράγματι, από την ανάλυση των διαθέσιμων πολιτηρίων εγγράφων της περιοχής, δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα η ύπαρξη κάποιου φεουδάρχη που κατήχε όλη την έκταση του Τιμαρίου και να εμφανίζεται να πωλεί την ιδιοκτησία του στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, κάτι που συνέβη στα περισσότερα άλλα φέοδα της Άνδρου με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα που έχουμε. Η οικογένεια Δαπόντε φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σχέση βέβαια με την περιοχή του Κοχύλου, ενδεχομένως και η ιδιοκτησιακή σχέση με το Απάνω Κάστρο με βάση τα αφές μελών της οικογένειας στην Παναγία Φανερωμένη στο Κάστρο
στις αρχές του 18ου αιώνα. Την ίδια περίοδο οι Δαπόντε ήταν και επίτροποι της περιοχής απάνω κάστρου, επιφορτισμένοι με τη συλλογή των φόρων γύρω στα 1720 με βάση τα φορολογικά κατάστοιχα της εποχής. Όπως και να έχει, η έλλειψη της παρουσίας αρχόντων στην περιοχή και σίγουρα στην Καπαριά, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Άνδρου όπως απέναντι σε Κόρθια, Ειδόνια, Μονακλιού, αλλά και στα χωριά της χώρας, ενδεχομένως να οδήγησε σε διαφορετική συμπεριφορά των κατοίκων των χωριών της νότιας πλευράς των Κερακώνων. Είναι εύλογο ότι σε αυτό το πλαίσιο δεν θα είχαν αναπτυχθεί σχέσεις αρχόντων και τοπικών επιστατών όσο σε άλλες περιοχές με επιτόπια παρουσία των αρχόντων, οι οποίες θα μπορούσαν να αμβλύνουν αρκετά τις κοινωνικές αντιθέσεις. Επίσης, η κατακαιρματισμένη μικρή ιδιοκτησία των κατοίκων της Καπαριάς, η συμμετοχή κατοίκων του χωριού στην εξέγερση του Ιουλίου του 1822 και το αφήγημα της προκήρυξης του Δημητρίου Βαλή, είναι πολύ πιθανό να έβρισκε αρκετούς οπαδούς στους κατοίκους της περιοχής που θα ταυτίζονταν με τα όσα πρέσβευε. Σε ό,τι αφορά την ναυτική ιστορία της Άνδρου, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα μπορούμε να αναφέρουμε ότι η ναυτική της περιοχής του Κορθίου συνήθως επάντρωναν τις κατώτερες θέσεις των πληρωμάτων, θερμαστές κλπ. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου αναπτύσσεται σταδιακά ένα συνδικαλιστικό κίνημα ανάμεσα στις τάξεις των κατώτερων αυτών πληρωμάτων. Από την εποχή της δικτατορίας του Μανταξάκη στο Μητροφιλιακό Κράτος, οι αρχηγοί των συνδικαλιστών στην Άνδρο θα διωχθούν ανελέητα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ιστορία του Σταμάτη Σκόρδου, τον οποίο ανέφερε και ο Ηλίας Νικοπολακόπουλος στην σχετική του εισήγηση. Ο Σταμάτης Σκόρδος γεννήθηκε και μεγάλωσε αγρόκτημα στις όχθες του Καπαριανού ποταμού. Αναπτύσσει συνδικαλιστική δράση στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Μεγάλη Βρετανία και στα κατοπινά χρόνια. Όποτε βρίσκεται στην Άνδρο, η ΠΝΟ με τον Γιώργη Καΐρη, τον επωνομαζόμενο Ντούρα, τον καταδιώκει συστηματικά για την δράση του. Έτσι, κατά διαστήματα μέχρι και την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών, αποστέλλεται κατ' επανάληψη εξόριστο σε διάφορα ξενονήσια, συνολικά 15 χρόνια. Μάλιστα, το ναυτικό φυλάδιό του το απαγορεύτηκε στα μέσα του εμφυλίου και έκτοτε δεν είχε τη δυνατότητα να εργαστεί σε πλοία. Στα όμορα χωριά στην πλευρά των Κερακώνων, με όρμια χαρακτηριστικά με αυτά της Καπαριάς, σημειώθηκε μαζική έξοδος πληθυσμού στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Το ποσοστό που έφυγε στην Αμερική αμετάκλητα, χωρίς πλέον να έρχονται για τις εκλογές προφανώς, ιδίως σε χωριά όπως το Κοχύλου, η Λαρδιά και το Πισκοπιό, υπήρξε πραγματικά πολύ ψηλό. Τα ανωτέρω ίσως να εξηγούν κάποιους από τους λόγους που η Καπαριά παρουσιάζει αυτή την ιδιότυπη εκλογική συμπεριφορά έναντι των υπολείπων οικισμών της Άνδρου. Σίγουρα φαίνεται να έχει επηρεαστεί και από συγκεκριμένες προσωπικότητες της περιοχής.